Η ομάδα για τη Θεσσαλονίκη δεν ξεκινάει πολύ καλά, κύριε Φορτσάκη. Η επίθεση στον κύριο Μπουτάρη το Σάββατο έτσι αμαύρωσε την εικόνα της πόλης μας από θερμοκέφαλους και απαράδεκτους χειρισμούς μιας ομάδας ανθρώπων. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, παρακαλώ. Είναι ένα πάρα πολύ θλιβερό επεισόδιο, το οποίο δυστυχώς δεν αμαυρώνει μόνο την εικόνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και την εικόνα της χώρας. Και είναι το αποτέλεσμα της ανοχής που δείχνουμε στους ακραίους. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα και πρέπει με κάθε τρόπο να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσει να αντέξει. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν μέτρα, όλα τα ακραία στοιχεία να μπουν στην άκρη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην διαπραγμάτευση, κύριε Φορτσάκη. Θέλω να μου πείτε εάν θεωρείτε ότι θα λήξει με αίσιο τέλος και πώς το εννοείτε αυτό και αν η χώρα θα ζήσει καλύτερες μέρες σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε πάντοτε με ένα μήνυμα θετικό. Βεβαίως η χώρα θα γνωρίσει καλύτερες μέρες και βεβαίως η κρίση θα περάσει. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μέσα στη μιζέρια και είμαι βέβαιος ότι η χώρα θα μπορέσει να πετύχει την ανάταξη που της χρειάζεται. Το τέλος της μνημονιακής εποχής, ας το πούμε έτσι, από τυπική πλευρά έρχεται σε λίγες εβδομάδες και ελπίζω να ολοκληρωθεί καλά και η αξιολόγηση, η οποία αυτή την ώρα φαίνεται ότι τεχνικά έχει κλείσει, και το μεθαύριο στις 24 του μηνός με τους Ευρωπαίους εταίρους να υπάρξει σχετική αποδοχή και να προχωρήσουμε στην έξοδο από το μνημόνιο. Τώρα θα ήθελα να είμαστε στις κρίσεις μας και στις προβλέψεις μας, αν θέλετε συνεπείς, να μην υποχωρούμε σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Γίνεται συζήτηση αν βγαίνουμε από το μνημόνιο, αν μπαίνουμε σε νέο μνημόνιο, αν πάμε σε πιστωτική γραμμή, αν πάμε σε ελεύθερη έξοδο. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Πάντως, κύριε Φορτσάκη μου, επειδή είναι και ο αρμόδιος τομέας ο δικός σας, συνεπείς δεν φάνηκαν οι δανειστές ή οι θεσμοί όλο αυτόν τον καιρό της διαπραγμάτευσης τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή άλλαζαν γνώμες από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε πολύ μεγάλος βαθμός ασυνέπειας για πάρα πολλά χρόνια και είναι επίσης αλήθεια ότι η ελληνική κρίση βρήκε την Ευρώπη ανέτοιμη και τη βρήκε μια στιγμή όπου όχι μόνο ήταν ανέτοιμη, αλλά ήταν και η ίδια σε κρίση. Και βλέπετε ότι δυστυχώς αυτή η κρίση συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα μας στην Ιταλία και άλλες χώρες που βγήκαν υποτίθεται από την κρίση, όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία, βρίσκονται και αυτές ακόμα σε ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο. Για να μην μιλήσουμε και για την ίδια τη Γερμανία, που βλέπετε τι δυσκολίες είχε να φτιάξει μια κυβέρνηση. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, η Ελλάδα μέσα σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να επιβιώσει. Νομίζω ότι το πραγματικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε μια κανονική χώρα από την άποψη την οικονομική. Αυτό σημαίνει να μπορούμε να αντέξουμε την εξυπηρέτηση του χρέους μας από την ελεύθερη χρηματοπιστωτική αγορά, χωρίς να υπομειζόμαστε μεγάλα βάρη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν η Ελλάδα αυτό μπορεί να το επιτύχει με έξοδο στις αγορές χωρίς κανένα άλλο βάρος, με ένα επιτόκιο το οποίο να είναι αντίστοιχο αυτόν των επιτοκίων που έχουν και οι άλλες χώρες, τότε θα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη κατάσταση. Αν αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε, τότε βρισκόμαστε σε δυσκολία. Νομίζω ότι η ουσία του θέματος είναι ότι για να πετύχουμε μια τέτοιου είδους μεταγύριση από τους δανειστές, τους νέους δανειστές ενώ, που τους οποίους επιδιώκουμε να απευθυνθούμε, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε στο εσωτερικό μας μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και να δώσουμε ένα σήμα ότι είμαστε θετικοί στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και αυτό το σήμα το θετικό, αυτή την ώρα, δεν βλέπω να το εκπέμπουμε στο βαθμό που θα έπρεπε. Και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι σήμερα διάβασα στις πρωινές εφημερίδες ότι τα χρέη του κράτους προς τους φορείς αυξάνονται. 3,4 δις διαβάζω στα σημερινά φύλλα χρωστάει το κράτος στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε άλλους ιδιώτες που δεν τα δίνει, ενώ θα έπρεπε στο τέλος του μνημονίου, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο, να είχε μηδενίσει αυτή την οφειλή. Ναι. Και μάλιστα, παρά τις επιστροφές του προηγούμενου μήνα, το χρέος αυτό δεν είναι αυξανόμενο. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι το περίφημο πλεόνασμα για το οποίο περηφανευόμαστε δεν είναι ένα πλεόνασμα πραγματικό, ένα πλεόνασμα που να οφείλεται στον πλούτο, τον μεγαλύτερο πλούτο που έχουμε δημιουργήσει και μας επιτρέπει να έχουμε απόθεμα, είναι ένα πλεόνασμα που οφείλεται σε μια υπεραθέμαξη. Αυτό
μουτάτης μουτάντης, αν μεταβάλλουμε αν θέλετε τη σκέψη αυτή και πάμε και σε άλλες κατηγορίες, πάμε στις δημόσιες επενδύσεις για παράδειγμα, οι οποίες και αυτές έχουν ουσιαστικά σταματήσει, πάμε στα αποθεματικά των διαφόρων δημοσίων φορέων, τα οποία τα έχουμε κυριολεκτικά αδειάσει, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, άλλοι δημόσιοι φορείς. Αν πάμε στη φορολογία που έχει χτυπήσει ταβάνι από την άποψη των βαρών που έχει επιβάλει στους πολίτες, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε ουσιαστικά εξαντλήσει την αγελάδα, η οποία δεν θα μπορέσει να δώσει άλλο γάλα αν δεν της δώσουμε νέα τροφή. Και η νέα τροφή για την αγελάδα είναι η ανάπτυξη της οικονομίας.